Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας και ευλογημένα Χριστούγεννα εύχομαι σε όλους σας εδώ από τους ασκητές του Αγίου Όρους, εδώ από την απόλυτη ησυχία, ειρήνη και αγαλίαση πραγματικά εδώ σταματάει ο χρόνος και ξεκινάει πραγματικά ε, κάτι άλλο μέσα σου όσοι επισκεφθούν εδώ αυτόν τον τόπο, ειρηνεύει η ψυχή τους, γαλεινεύει το είναι τους και πραγματικά ε, ζούνε σαν να είναι σε μια άλλη διάσταση για αυτές τις ώρες που θα μείνουν εδώ εδώ στο απόλυτο ε, μέρος της ε, ασκητικής ζωής των μοναχών του Αγίου Όρους εδώ στην, ε, στο καταπράσινο τοπίο που ενώνεται πραγματικά ουρανός και η γη μοιάζει σαν να ενώνονται τα ουράνια με τα επίγεια αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι. Πριν λίγο συνάντησα έναν ασκητή και μου είπε το εξή. Ο Θεός συγχωρεί αλλά ο άνθρωπος πρέπει και εκείνο να κάνει βήματα για να το συγχωρέσει ο Θεός. Μόνο όταν συγχωρέσει ο Θεός ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Μόνο όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος συγχωρεί ο Θεός. Μόνο όταν εκπέμπει αγάπη ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπο και για τον Πατέρα Του, τον Οράνιο, μόνο τότε έρχεται η Θεία Χάρης και επισκιάζει το Είναι Του και καθοδηγεί την ύπαρξή Του στο διάβα της ζωής. Ειλικρινά κυρίες και κύριοι, είναι στιγμές απόλυτης κατάνυξης και δέους εδώ στους ασκητές του Αγίου στους ερημίτες του Άθωνα και στους υπηρέτης, υπηρέτες, του Τριαδικού Θεού και κυρίως της Θεοτόκου είναι είμαστε υπηρέτης της Παναγίας μου είπε ένας ασκητής πριν λίγο ο γέροντας Ισόης που βρήκα χθες είναι πνευματικό εγγόνι του, γε, του, γέρον, του μακαριστού γέροντα, Ιωσήφ, ε, του γέροντα Εφρέμ της Αριζόνας συγγνώμη, ε, μου είπε το εξής ότι ο γέροντας Εφρέμ ο φιλοθεήτης διότι δικός μας είναι όπως μας είπε ασκέτως αν πήγε στην Αριζόνα και ονομάζεται και Αριζονίτης επειδή έκτισε εκεί 20 μοναστήρια και ε, επιτέλεσε ένα θεάρεστο έργο στην Αριζόνα εκεί στην ζούγκλα αυτού του, ε, αυτής της περιοχής μου είπε το εξή ότι πριν κοιμηθεί ο γέροντας μας είπε ότι παιδιά μου λέει Βλέπω ότι οι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη της ανθρωπότητας στα χέρια τους, που νομίζουν ότι έχουν τη δύναμη της ανθρωπότητας στα χέρια τους, προετοιμάζουν κάτι πολύ κακό για, την, για τον πλανήτη σήμερα. Και δυστυχώς το ένα κακό θα έρχεται μετά το άλλο. Θα υπάρχει μία παύση λόγω της προσευχής των ανθρώπων που είναι χιλιάδες σήμερα αλλά η, η, το ένα κακό θα, θα φέρνει το άλλο. Και αυτό η πηγή, η πηγή αυτών είναι η αμαρτία του κόσμου τούτου, είναι η αμαρτία όλων μας. Και του λένε του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας ή του Φιλοθεήτη «Πώς το ξέρετε Γέροντα ότι...» Θα έρθει, θα έρθει, κακό και τι θα είναι αυτό. Αυτό θα φορά όλο τον κόσμο που θα σας κλείσουν στα σπίτια, που θα σας καταδιώκουν, που θα κλείσουν τις εκκλησιές. Το είχε πει ο γέροντας Εφραίμ Αριζόνας πριν κοιμηθεί κυρίες και κύριοι και όπως μου είπε ο πατήρ Σισόης προχθές, ε, χθες συγγνώμη, ότι ο γέροντας έβλεπε, πήγαινε με το πνεύμα του και έβλεπε αυτά τα σχέδια που καταστρώνουν οι ισχυροί της γης και γίνεται ό,τι γίνεται. Οπότε αυτό που μου είπε και πρέπει να σας το μεταφέρω είναι κάνω έκκληση μου είπε ο πατήρ Σισόης ότι μόνο η προσευχή και η μετάνοια θα μας σώσει για να μην μας φέρει ο Θεός άλλα κακά διότι παραχωρεί το κακό για να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους διότι το παιδί θέλει και ένα χαστούκάκι αν χρειαστεί για να το συνετήσει ο πατέρας όχι για κακό βεβαίω, για να το συνετίσει ο πατέρας κυρίες και κύριοι τα μηνύματα εδώ που τους ασκητές είναι πολλά ευλογημένα Χριστούγεννα να έχουμε εδώ προχθές γιορτάσαμε τον Άγιο Νικόλαο εδώ τα Χριστούγεννα είναι αρκετές μέρες μετά από τα δικά μας. Ευχές για ευλογημένα Χριστούγεννα και να πέφτουμε όταν πέφτουμε να σηκωνόμαστε, να μην πτωούμαστε από τις δοκιμασίες της ζωής αυτής, διότι όλοι μας, ο καθένας από εμά έχει το γολγοθά του, έχει τα προβλήματά του, έχει τις αγωνίες του, το άγχος. Το άγχος μου είπε πριν λίγο ο γέροντας εδώ Μιχαήλ, ο Ερημίτης, ότι είναι ε, η πηγή του κακού το άγχος το άγχος το δημιουργούν οι σκοτεινές δυνάμεις δεν είναι εκ Θεού το άγχος το άγχος ε, το δημιουργούν οι σκοτεινές δυνάμεις για να απογοητεύουν και να φέρουν τον άνθρωπο σε επιπληπησία αυτό είναι το και να, να προσέχουμε πολύ ε, να, πρέπει να προσευχόμαστε, να μετανοούμε να εκκλησιαζόμαστε όλα αυτά τα μυστήρια και βεβαίως να έχουμε αγάπη να μην έχουμε κακότητα να έχουμε αγάπη μέσα μας και να τη σκορπούμε, να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους του αν μας φέρνονται αχάριστα πολλές φορές και απογοητευόμαστε. Εμείς να συνεχίζουμε και ο Θεός βλέπει. Κυρίες και κύριοι αυτά προς το παρόν θα έχουμε πιστεύω ακόμη ένα βιντεάκι μέχρι να φύγω εδώ από τους ασκητές στο Γιώρους.